Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε σε μια ακόμα παρουσίαση της Τρίτης. Αρχίζουμε λίγο νωρίτερα, είναι και 58, αλλά έχουμε για αρκετά άτομα, οπότε μπορούμε να αρχίσουμε παρουσίαση. Δώστε μου μόνο μισό δευτερόλεπτο. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε την παρουσίασή μας όπως την κάνουμε κάθε Τρίτη. Στην αρχή θα πούμε την παρουσίαση της τεχνολογίας και της εταιρείας και το έργο όλα μαζί και μετά θα προχωρήσουμε στα νέα της εβδομάδας. Οπότε προχωράμε απευθείας στην παρουσίαση. Επίσης να υπενθυμίσω ότι ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και είμαι υπεύθυνη ουσιαστικά και κάνω τις παρουσιάσεις κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα, όπως και σήμερα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε στο πρώτο μας φόντο μία εικόνα την οποία φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας 100 χρόνια πριν από την δικιά μας εποχή και ουσιαστικά απεικόνισε σε αυτό το πίνακα το κόσμο του μέλλοντος όπως ο ίδιος τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από τέχνης ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφρείς γραμμές, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Επίσης, ο καλλιτέχνης έκανε λάθος όμως με διαφορά 100 χρόνων, καθώς αυτή η πραγματικότητα είναι η δική μας πλέον στους δρόμους, όπως βλέπετε εδώ πέρα, και σε λιμενικές περιοχές. Όμως όλα αυτά τα καινούργια μέσα μεταφοράς, όπως ξέρετε, έχουν και κάποια μειονεκτήματα και κάποια από αυτά είναι που βλέπουμε εδώ πέρα, δηλαδή η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και έλλειψη ασφάλειας. Το επόμενο πρόβλημα είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος, που πιστεύω ότι είναι το κυριότερο, μάλλον, πρόβλημα της εποχής μας. Ο άνθρωπος όταν κατασκευάζει δρόμους, κάνει εισβολή στη φύση. Η φύση όμως έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης και προσπαθεί να αντισταθεί στον άνθρωπο. Όμως βλέπουμε ότι πλέον ο άνθρωπος έχει πάρει κάπως, έχει μάλλον περισσότερη δύναμη από ό,τι είχε παλιά, διότι έχει καταφέρει και έχει κάνει πολλές καταστροφές στο περιβάλλον. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Έξω και είπα ότι νωρίτερα είναι το κυριότερο πρόβλημα, επειδή τα προηγούμενα προβλήματα που είδαμε στη λίστα μας μπορούν να διορθωθούν με κάποια μέτρα που θα πάρουμε εμείς, αλλά η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι κάτι που αν δεν το προσέξουμε τώρα και δεν το διορθώσουμε, μετά δεν θα μπορέσει να διορθωθεί. Γνωρίζετε όμως ότι ο άνθρωπος είναι επίμονος, είναι φιλόδοξος και όλα αυτά τον κάνουν να ξεχνούν ότι ο ίδιος σκοτώνει τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει με σκοπό να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για τη φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και μέσω μάλλον των καιρικών φαινομένων, όπως της όξινης βροχής, καταστρέφονται διάφορες επιφάνειες και γίνονται άλλες αδιόρθωτες καταστροφές. Το επόμενο και πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση της ενέργειας. Όταν κάνουμε μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια, δεν θα λυθεί το πρόβλημα του περιβάλλοντος. Επειδή όταν συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μία μπρίζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής που λειτουργούν με την καύση των ορυκτών καυσίμων, όπου κατά αυτή τη διαδικασία απελευθερώνονται διάφορα επικίνδυνα αέρια στην ατμόσφαιρα. Και ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων που λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση της ενέργειας. Επομένως, ο στόχος που έχουμε σε αυτό το πρόβλημα είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν τη μεταφορά από την επιφάνεια της γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, στο οποίο επίπεδο
Δεν θα υπάρξουν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκκους, ποτάμια, λίμνες, ριάκια και άλλα φυσικά εμπόδια. Αλλά κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχουμε πολύ μεγάλη κατανάλωση υλικών και προφανώς πολλά περισσότερα έξοδα και πιστεύω πως αυτό είναι προφανές. Οι προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου δρόμου έγιναν για πρώτη φορά τον περασμένο αιώνα στην Γερμανία και πλέον στις μέρες μας έχουμε κάτι ανάλογο στην Κίνα. Το τραμ του στροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους, το ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά με το απλό καθημερινό τραμ που χρησιμοποιούμε εμείς στην δικιά μας ζωή. Εδώ πέρα έχουμε τρεις εικόνες. Βλέπουμε αριστερά έχουμε το τελεφερίκ και δεξιά έχουμε δύο εικόνες με τα ενέργεια βαγόνια. Αυτά τα μέσα μεταφοράς δεν έχουν τη δική τους μηχανή, σέρνονται από ένα σκηνή και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Και εδώ πέρα έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Skyway Ανατόλη Γιουνίτσκι, όπου μας λέει ότι δημιουργούμε μια βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας που είδαμε νωρίτερα στο πρώτο πάνελ. Είναι υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά δευτερό επίπεδο. Όπως γνωρίζετε, ο άνθρωπος τις τεντωμένες χορδές τις χρησιμοποιούσε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εδώ έχουμε και μερικές εικόνες που μας το επαληθεύουν αυτό. Και έτσι ακριβώς λειτουργούν οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ πέρα βλέπουμε πως είναι μία διατομή μιας σιδηροτροχιάς χορδής, όπου βλέπουμε τις χορδές, που είναι ουσιαστικά δέσμες από σηματόσχηνα και εξασφαλίζουμε την εξαιρετική αντοχή του στην ακαμψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ολίσθη των οχημάτων. Έχουμε το υλικό πλήρωσης, που γεμίζει το υπόλοιπο κενό του εσωτερικού της χορδής. Έχουμε το σώμα και το μύτη της σιδηροτροχιάς που περιβάλλει το εσωτερικό και από πάνω έχουμε την κεφαλή της σιδηροτροχιάς. Λόγω της ανθεκτικότητας των στερηγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολισίες, τσουνάμι, σεισμούς και πολλές άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και μη φυσικές καταστροφές, όπως τρομοκρατικές ενέργειες. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσουν να γίνουν επίσης και οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς γρήγορες για τους επιβάτες και ασφαλές για το περιβάλλον. Υπάρχουν τρεις μορφές δομών γραμμής από αυτές που μας έχει παρουσιάσει η εταιρεία. Είναι η μη άκαμπτη, η άκαμπτη και η εύκαμπτη. Σε αυτή την εικόνα βλέπουμε την εύκαμπτη και την ημιάκαμπτη. Και εδώ πέρα βλέπουμε την άκαμπτη. Εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής Ανατόλη Γιουνίτσκι έχει αφιερώσει σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο ίσως να σας έχει γεννηθεί, είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Σαν μια πιο καινούργια τεχνολογία, έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα όμως σχετικά με τις ανατράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό καθώς ένα από τα κυριότερα πράγματα που θέλουμε σε κάποιο μέσο μεταφοράς είναι να είναι ασφαλής προς το περιβάλλον. Και είναι τρεις φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής κάθεσης και φορτίζεται από φιλικά προς το περιβάλλον ήδη ενέργειας, δηλαδή την αιωλική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια.
Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει επίσης και τη βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας. Ο αεροδυναμικός συντελεστής οπισθέλκουσας της μονάδας υψηλής ταχύτητας Skyway είναι μόνο 0,075, το οποίο ποσοστό είναι έως και 5 φορές λιγότερο από τα ταχύτερα αυτοκίνητα της παραγωγής που έχουμε αυτή τη στιγμή. Η χαμηλότερη αντίσταση του αέρα μειώνει και την κατανάλωση του καυσίμου κατά 10 φορές και επιτρέπει την ασφαλή επιτάχυνση που φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Για παράδειγμα, ένα μόνο λεωφορείο υψηλής ταχύτητας θα εξοικονομούσε περίπου 22.000 τόνους καυσίμου για 25 χρόνια λειτουργίας, με κόστος περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια, δεν θα κάψει 70 εκατομμύρια τόνους ατμοσφαιρικού οξυγόνου και δεν θα δημιουργήσει περισσότερο από 100 εκατομμύρια τόνους ρήπων. Επίσης, μια υπερψωμένη αερογέφυρα μπορεί να κατασκευαστεί σε οποιοδήποτε έδαφος, από οροσειρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν στηρίγματα και εκατομμύρια εκτάρια εύφορης γης κάτω από τις ράγες θα παραμείνουν ανέγκυκτες και θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μια κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι μια λύση που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Και εδώ πέρα ζούμε λίγο τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς στο δεύτερο επίπεδο. Βλέπουμε στο πρώτο εικονίδιο ένα όχημα το οποίο προορίζεται για αστική χρήση. Το κάθε βαγονάκι παίρνει έως και 14 άτομα και μπορεί να επιτυχύνει έως και 100 χιλιόμετρα την ώρα. Το δεύτερο, που είναι για μεγάλες αποστάσεις, παίρνει περίπου τα μισά άτομα από το πρώτο, 6 άτομα και επιταχύνει έως και 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα που ουσιαστικά μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς και βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές, τις οποίες και μεταφορές χρησιμοποιούμε και στην καθημερινή μας ζωή. Βλέπουμε πόσο μεγάλη διαφορά έχει με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, όπως το μετρό, το τελεφερίκ και το τραμ και ακόμα περισσότερη διαφορά με τα οχήματα της Skyway, τα οποία είναι με το πράσινο. Κάτι που θα ήθελα να σημειώσω σε αυτό το σημείο, γιατί έχουν τόσο χαμηλό ποσοστό στην επικινδυνότητα, δηλαδή στα ατυχήματα, τα οχήματα της Skyway, είναι το γεγονός ότι οι πίστες χορδών εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος, το οποίο βοηθάει να αποτραπούν διάφορα οχήματα ή συγκρούσεις με οχήματα, ζώα ή ακόμα και ανθρώπους. Και αυτό μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της οροσειράς θα παραμείνει επίσης ανέγκυχτη, δηλαδή τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν. Και την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου, όπως γνωρίζετε, είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφορά χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Και εδώ πέρα έχουμε τις συγκρίσεις της Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Τώρα θα ακολουθήσουν διαγράμματα πάνω σε αυτά, τα οποία θα βασιστούν πάνω σε αυτά τα εικονίδια. Βλέπουμε τώρα το πρώτο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες. Παρατηρούμε μάλλον ότι το όχημα το οποίο λειτουργεί μαγνητική όρεξη έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα. Βλέπουμε και τις οδικές μεταφορές που είναι τρίτη θέση και έχουν αρκετά μεγάλη διαφορά. Και τα οχήματα της Skyway, τα οποία είναι με το πράσινο και έχουν ακόμα μάλλον το πιο μικρό ποσοστό σε αυτό το διάγραμμα.
Στο επόμενο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες και έχουμε τα ίδια μέσα μεταφοράς που είχαμε νωρίτερα, που είδαμε μάλλον νωρίτερα, παρατηρούμε ότι έχουν ανέβει τα υπόλοιπα σωστά στα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, αλλά είναι και πάλι αρκετά μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα οχήματα της Skyway, τα οποία έχουν το μικρότερο ποσοστό σε αυτό το διάγραμμα. Και φυσικά έχουν τις λιγότερες δαπάνες. Εδώ πέρα, σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, παρατηρούμε ότι οι οδικές μεταφορές έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Και αν θυμάστε, οι οδικές μεταφορές είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό και στην επικινδυνότητα. Που αυτό ουσιαστικά μας δείχνει ότι οι οδικές μεταφορές δεν είναι μόνο επικίνδυνες για μας, αλλά και για το περιβάλλον, καθώς κάνουν τους περισσότερους ρήπους. Βλέπουμε πόσο μεγάλη διαφορά έχει με το σιδηρόδρομο και πόσο ακόμα μεγάλη διαφορά έχει με τα οχήματα της Skyway, που είναι στην τελευταία θέση. Και πάμε στο επόμενο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας. Σχετικά σύμφωνα μάλλον με αυτό το διάγραμμα, το τελεφερή καταναλώνει τη μεγαλύτερη ενέργεια. Βλέπουμε μετά, με αρκετά μεγάλη διαφορά, ακολουθεί το όχημα μαγνητικής αιώρησης, το αεροπλάνο, οι οδικές μεταφορές που έχουν και αυτές πολύ μικρό ποσοστό, ο σιδηρόδρομος και το Skyway. Στην μεταφορική ικανότητα βλέπουμε όμως ότι έχει ανέβει το ποσοστό για πρώτη φορά στα οχήματα της Skyway, όμως εδώ πρέπει και να παρατηρήσουμε ότι είναι ένα διάγραμμα που θέλει να προωθήσει κάτι καλό αντί κάτι αρνητικό που είδαμε νωρίτερα. Οπότε είναι καλό που έχει εδώ πέρα το μεγαλύτερο ποσοστό. Βλέπουμε ότι το μετρό έχει μια μικρή διαφορά, αλλά έχει πολύ μεγάλη διαφορά με το τραμ, το οποίο έχει το μικρότερο ποσοστό. Και τώρα πάμε στο τελευταίο διάγραμμα, όπου βλέπουμε ότι το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο, και αν μετρήσουμε και λάβουμε υπόψη το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και τώρα ας φύγουμε λίγο από τα διαγράμματα και θα σας παρουσιάσω λίγο, παρουσιάσω μάλλον και τις εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματικών φορτίων, καθώς και μικρών φορτίων. Το Unicorn, όπως ονομάζεται αυτό το όχημα, έχει μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει και τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Και φυσικά είναι ένα όχημα το οποίο πρόκειται να μεταφέρει αγαθά και διάφορα προϊόντα από πόλη σε πόλη και θα κάνει τη ζωή των ανθρώπων πολύ πιο εύκολη στη μεταφορά. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Και να πάμε τώρα στο επόμενο. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έχει λάβει πάνω από 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Αναμφισβήτητα όμως, ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ και για αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ η εταιρεία Unitsky String Technologies, όπου από το 2019 εργάζονται πάνω από 1.000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και πυραστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Ekatekhna Park, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Κάθε χρόνο διοργανώνεται εκεί το EkaFest,
όπου χιλιάδες επενδυτές από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να ενημερωθούν σχετικά με τα σχέδιά της και τα μελλοντικά της πλάνα και φυσικά να κάνουν νεβότα με τα οχήματα που εκτίθονται σε αυτό το μέρος. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρτζα. Το κέντρο καινοτομίας Skyway στην Σάρτζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμπλεγμα που θα γίνει η πρωτοποριακή θέση του ομίλου εταιριών Skyway κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής καθώς και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε σε οποιαδήποτε πύκνο κατοικημένη πόλη, χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Θα αναφέρω μετά και στα νέα ένα άρθρο το οποίο σχετίζεται με αυτό, που θα σας ενημερώσει περισσότερο σχετικά με αυτό το project. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μια νέα λέξη στον προοδομικό σχεδιασμό. Εδώ πέρα βλέπουμε διάφορα λογότυπα από εταιρείες που σίγουρα όλοι σας γνωρίζετε. Ένα κοινό που έχουν όλες αυτές οι εταιρείες είναι ότι ξεκίνησαν από το μηδέν. Στην αφετηρία τους ποτέ κανένας δεν φανταζόταν ότι μια μέρα θα έφταναν στο επίπεδο που βρίσκονται σήμερα και ότι θα κατακτούσαν το κόσμο με την τεχνολογία τους και τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην ανθρωπότητα. Και φυσικά τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν βγάλει αυτές οι εταιρείες και ακόμα περισσότερα. Η τεχνολογία Skyway έτσι και αυτή ξεκίνησε σιγά σιγά σαν μια ιδέα, εξελίχθηκε σε έργο και πλέον είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα και παρατηρούμε ότι εξελίσσεται καθημερινά και συνεχώς. Οπότε θα δείτε ότι μια μέρα θα φτάσει και αυτά τα μεγάλα ονόματα, καθώς ακόμα έχει πολύ δρόμο μπροστά της και ένα πολύ υποσχόμενο μέλλον. Και για αυτό το σκοπό μη χάνετε την ευκαιρία σας, επενδύστε όσο έχετε ακόμα χρόνο. Οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές, αλλά η τιμή τους θα ανεβαίνει συνεχώς, καθώς θα ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Και εδώ πέρα κάνουμε μία σύνοψη για την παρουσίαση. Η υπέργη μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και φιλική προς το περιβάλλον, διότι σκέφτεται τον άνθρωπο, τις δικές του ανάγκες, αλλά παράλληλα φροντίζει τον πλανήτη μας, χωρίς να τον καταστρέφει. Και τώρα πριν πάμε στην επόμενη παρουσίαση, η οποία αφορά τα εβδομαδιαία νέα, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως υπάρχει και το chat που μπορείτε να μου γράφετε. Άμα σας αρέσουν αυτά που ακούτε, εάν δεν με ακούτε, επειδή μπορεί να υπάρχει κάποιο τεχνολογικό πρόβλημα, ή αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση. Και τώρα προχωράμε στο επόμενο νέο. Πάμε στα νέα, θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι όλα τα νέα που διαβάζουμε εδώ πέρα, την Τρίτη τώρα δηλαδή, τα αναρτώ στα social media με τους συνδέσμους που θα βρίσκετε στις ομαδικές εκεί πέρα και μπορείτε να διαβάζετε το συγκεκριμένο άρθρο με περισσότερη λεπτομέρεια, καθώς εδώ πέρα τα κόβω λιγάκι. Οπότε μπορείτε να τα επισκέπτεστε και να τα διαβάζετε με την ησυχία σας αργότερα. Λοιπόν, στις 1η του μηνός είχε αναρτηθεί ένα άρθρο όπου η εταιρεία μοίρασε ένα νέο βίντεο παρουσίασης του έργου με τους επενδυτές και όλους εμάς, όπου
Από το βίντεο κλιπ μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις δυνατότητες των μοντέλων μεταφοράς επιβατών και να δείτε επιλογές για μελλοντικούς σταθμούς και πίστες χορδών. Αυτό το βίντεο παρουσίαση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Road and Traffic Expo Middle East στο Abu Dhabi. Μπορείτε να βρείτε για το σχετικό άρθρο το link όπου μπορείτε να δείτε και το βιντεάκι. Άμα δεν το έχετε, μπορείτε αργότερα να γράψετε στην ομαδική για να το αναρτήσουμε πάλι και να δείτε το βιντεάκι. Πάμε στο επόμενο άρθρο, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 2 του μηνός. Και ο προγραμματιστής της εταιρείας μεταφοράς χορδών πραγματοποίησε μια τεχνική συνάντηση στην οποία παρευρέθηκε και ο γενικός σχεδιαστής Ανατόλη Γιουνίτσκι. Ο μηχανικός συμμετείχε και στην εκδήλωση μέσω του συνδέσμου βίντεο από τη Σάρτρα. Ένα από τα σημαντικά θέματα της συνάντησης ήταν και η λειτουργία του string rail σε περιοχές με υψηλές θερμοκρασίες. Για να ανταποκριθούν σε αυτήν την πρόκληση, οι ειδικοί της εταιρείας αναπτύσσουν σχέδια που διασφαλίζουν ότι η δομή της πίστας λειτουργεί βέλτιστη ακόμα και στις πιο υψηλές θερμοκρασίες και άλλες στα κλίματα. Η τροπική έκδοση της μεταφοράς χορδών, για παράδειγμα, μπορεί να λειτουργήσει και σε θερμοκρασίες που φτάνουν πάνω από 60 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, οι μηχανικοί λαμβάνουν υπόψη και τις πιθανές μελλοντικές κλιματικές αλλαγές που μπορεί να συμβούν και αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι η ράγα χορδών μπορεί να διαρκέσει τουλάχιστον 100 χρόνια. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης και το έργο της επιλογής υλικών που θα μειώσουν το κόστος μεταφοράς και των συγκροτημάτων υποδομής και θα καταστήσουν πιο προσιτά για τους πελάτες. Μπορείτε να διαβάσετε και το πρωτότυπο αυτής της είδησης στον ιστότοπο του προγραμματιστή της εταιρείας για περισσότερες πληροφορίες και φυσικά λεπτομέρειες. Πάμε στο επόμενο άρθρο, το οποίο αναρτήθηκε στις 6 του μηνός. Το String Transport Project ασχολείται με την ανάπτυξη σύγχρονης υποδομής, η οποία περιλαμβάνει όχι μόνο τροχαίο υλικό και τροχές, αλλά και είναι φιλική προς το περιβάλλον για οικιστική ανάπτυξη. Δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού είναι και το Eco House, το οποίο είδαμε και νωρίτερα στην πρώτη παρουσίαση. Το Eco House έχει σχεδιαστεί ως μέρος μιας γραμμικής πόλης, δηλαδή οικισμοί συμπλέγματος που συνδέονται με έχνη χορδών. Μία από αυτές τις μακέτες μια τέτοια πόλη έχει και εγκατασταθεί στο κέντρο δοκιμών στη Σάρτρα. Το κύριο χαρακτηριστικό του Eco House είναι η αυτονομία του. Το κτίριο παρέχει στους κατοίκους όχι μόνο ρεύμα και θερμότητα, αλλά και τρόφιμα. Για το σκοπό αυτό υπάρχει ένα θερμοκήπιο στην ταράτσα του Eco House, όπου μπορούν να καλλιεργηθούν λαχανικά και φρούτα όλο τον χρόνο χρησιμοποιώντας γόνιμο έδαφος. Το έργο Eco House έχει ήδη υλοποιηθεί στο κέντρο δοκιμών στη Σάρτρα και λειτουργεί ως έδρα της εταιρείας, η οποία αναπτύσσει τη μεταφορά χορδών στη Μέση Ανατολή. Το κτίριο είναι κατασκευασμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου από ξύλο. Είναι το πιο φιλικό προς το περιβάλλον και οικονομικό, και έχει μάλλον οικονομικό υλικό, σε σύγκριση με το σκυρόδεμα και τα τούβλα τα οποία χρησιμοποιούμε για να χτίσουμε τα σπίτια που έχουμε στις μέρες μας. Το ακίνητο συμμορφώνεται και με όλα τα πρότυπα πυρασφάλειας. Παρά το ζεστό κλίμα της Σάρτρας, στην αυλή του Eco House αναπτύσσεται ένα άφθονο οικοσύστημα από ανθισμένους κήπους, μία λίμνη, κυψέλες και φωλιές πουλιών. Όλα αυτά δημιουργούν μία ατμόσφαιρα σαν όαση στη μέση της ερήμου. Και πάμε και στο τελευταίο νέο για σήμερα. Στις 6 του μηνός αναρτήθηκε ένα άλλο άρθρο, όπου ήταν σχετικά με εκπρόσωπους από το Κρατικό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Βίτιανσκ, επισκέφθηκαν τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας ανάπτυξης της εταιρείας μεταφοράς χορδών στο Μίνσκ, όπου οι εκπρόσωποι βρέθηκαν επίσης και στην παραγωγή στο Testing Center of String Technology στη Μαρία Γκόρκα,
Στο εργοστάσιο παραγωγής οι καλεσμένοι γνώρισαν πώς κατασκευάζονται οι τροχοί κινητήρα, οι συσσωρευτές ενέργειας, τα περιβλήματα για ηλεκτρικά οχήματα σε ατσάλινους τροχούς και άλλα στοιχεία της μεταφοράς χορδών. Οι εκπρόσωποι εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα από το μέγεθος και τον εξοπλισμό της μονάδας παραγωγής. Αλλά το πιο ξέχαστο μέρος περιοδίας ήταν φυσικά η επίσκεψη στο κέντρο δοκιμών. Εκεί οι εκπρόσωποι είδαν τη μεταφορά χορδών σε δράση, εξοικειώθηκαν με τα χαρακτηριστικά της αερογέφυρας, επισκέφτηκαν το σταθμό και το Μουσείο Μεταφοράς Χορδών και εκτίμησαν ιδιαίτερα τα πλεονεκτήματα του ECOHOUSE. Τα μέρη ολοκληρώθηκαν συζητώντας τις μελλοντικές κατευθύνσεις συνεργασίας, τα κοινά ερευνητικά έργα και μελέτες, διοργάνωση επιστημονικών και πρακτικών εκδηλώσεων, καθώς και διαλέξεις και πρακτικές συνεδρίες. Η αντιπρίτανης επιστημονικής εργασίας ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους εκπροσώπους της εταιρείας για τη συνάντηση και σχετικά σχολίασε ότι δεν περίμενε ότι μια τέτοια τεχνολογία είναι διαθέσιμη στην χώρα τους, στην Λευκορωσία, και ήταν ιδιαίτερα, ευχαρίστησε μάλλον ιδιαίτερα και για αυτή την ξενάγηση. Τα αρχικά νέα είναι και διαθέσιμα στο επίσημο ιστότοπο του προγραμματιστή της εταιρείας. Και αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Θα τα ξαναπούμε ξανά την επόμενη Τρίτη λογικά. Ερωτήσεις σήμερα δεν έχουμε. Οπότε, ναι, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επισκεφθεί τις ιστοσελίδες μέσω των συνδέσμων που έχουμε αναρτήσει στα social media και να διαβάσετε αυτά τα άρθρα, εάν θέλετε. Οπότε, τώρα κλείνοντας τη σημερινή μας σύσκεψη, σας καληνυχτίζω και σας εύχομαι μια καλή εβδομάδα, υπόλοιπη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ.